Τελευταίες μέρες του χρόνου και όλοι τρέχουμε να προλάβουμε να κλείσουμε φορολογικές υποχρεώσεις. Ο πρόεδρος των λογιστών φοροτεχνικών, Σπύρος Μπέκας, αναφέρθηκε σε όλα τα σημαντικά θέματα, μεταξύ των οποίων η παράταση στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, το επίδομα θέρμανσης αλλά και αναμονή για το άνοιγμα της πλατφόρμας για την ενίσχυση στα τρόφιμα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει δίμηνη παράταση στους ιδιοκτήτες οχημάτων για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα λοιπόν παρατείνεται η προθεσμία για την καταβολή των τελών, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια κινησία έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Πρόκειται για μια σημαντική διευκόλυνση των φορολογούμενων, καθώς δίνεται δίμηνη παράταση για την καταβολή των τελών. Την ίδια ώρα, την ευκαιρία να λάβουν επίδομα θέρμανσης έχουν οικοκυριά που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση έως τις 9 Δεκεμβρίου, καθώς η πλατφόρμα της ΑΔΕ, My Thermancy, θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Ιανουαρίου. Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην καταβολή ποσού συνολικού ύψους 188 εκατομμυρίων ευρώ σε δικαιούχους του επιδόματος. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου τα 2 τρίτα του συνολικού προϋπολογιστέντος ποσού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περίοδου 2022-2023. Που συνεχίζουμε να έχουμε από το φόρο εισοδήματος ένφια και λοιπές ρυθμίσεις. Τα τέλη κυκλοφορίας πήρα παράταση για τέλος Φεβρουαρίου, οπότε δίνεται μια ανάσα να μην το έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά να πληρωθεί μετά από 2 μήνες. Να πούμε για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση για επίδομα θέρμανσης που ήταν μέχρι 9 Δεκεμβρίου, άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα και θα είναι ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι τις 13 του Γενάρη. Είναι ένα σημαντικό για όσους το ξέχασαν, πλέον μπορούν να υποβάλουν. Όσοι έχουν κάνει ήδη αίτηση δεν χρειάζεται να ξανακάνουν αίτηση. Να πούμε ότι δημοσιεύτηκαν 2 νόμοι σημαντικοί, 2 που είχαν ήδη ανακοινωθεί πολλά από αυτά. Να πούμε ότι για τις επαγγελματικές μισθώσεις έχει μπει πλαφόν, συνεχίζεται δηλαδή όπως και το 22, συνεχίζεται και το 23 για αύξηση έως 3%. Ψηφίστηκε η οικονομική ενίσχυση του Market Pass, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα τον Ιανουάριο που θα ισχύσει από το Φεβρουάριο. Να θυμίσω απλά στον κόσμο ότι είναι το επίδομα για τα είδη πρώτης ανάγκης που αφορά σούπερ μάρκετ και είδη τροφίμων. Και τέλος να πούμε ότι αυτό που αναμενόταν όλο αυτό το διάστημα, ψηφίστηκε ο νόμος, αναμένει τώρα να το δούμε στην πλήρη εφαρμογή του και να δούμε αυτά τα προβλήματα που θα προκύψουν και έχει να, και αφορά το πρόγραμμα Σπίτι Μου, που αφορά τη χορήγηση χαμηλότερων ή άτομων δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, το πρόγραμμα Κοινωνική Αντιπαροχή, που είναι για την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου για κατοικία με χαμηλό επιτόκιο, το πρόγραμμα Κάλυψη που αφορά τη μίσθωση κατοικιών και την διάθεση αυτή της κατοικίας σε δικαιούχους που λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τέλος η δράση Ανακαινίζω Νοικιάζω που επιδοτείται η ανακαίνιση του ιδιωτικών κατοικιών που πάνε προς μίσθωση.